Καλησπέρα σας και καλώ ήρθατε στο κανάλι μου, ονομάζομαι Διονύσης και σήμερα θα παρουσιάσουμε το LaFroic 10 Cask Strength Batch 13, είναι το Batch 13 του 2021 Μάλιστα αναγράφει στην ετικέτα Original Cask Strength η απόσταξη έχει γίνει στους 57,9 βαθμούς, είναι μη ψυχρής φίλτρασης, όμως έχει καραμελωμένο τεχνητό χρώμα μέσα όπως βλέπετε. Έχει καθίσει το ποτήρι τουλάχιστον μισή ώρα, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που σας το παρουσιάζω, ήθελα πάρα πολύ καιρό να το δοκιμάσω, δεν το είχα δοκιμάσει έως τώρα... Ε το έχω δοκιμάσει για να είμαι σε θέση να σας το παρουσιάσω. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, είμαι πανευτυχής, ήθελα πάρα πολύ καιρό, όπως ξανά είπα, να το δοκιμάσω. Μάλιστα σκέφτομαι να προμηθευτώ ακόμα ένα μπουκάλι, να υπάρχει στην κάβα. Είναι για τους φίλους της Λαφρόη και σίγουρα θα ξετρελαθούν μαζί του, όχι απλά θα τους αρέσει. Ε, να πω κάτι σύντομο για όλους εσάς που βρίσκεστε εδώ πέρα και παρακολουθείτε ότι θα, θα κάνω μια, ένα σύντομο σχόλιο γι' αυτό, ένα πάρα πολύ σύντομο σχόλιο γι' αυτό και θα πάμε κατευθείαν στη δοκιμή. Ε, μεγάλη προσοχή από το ίντερνετ όταν ε, ψάχνουμε μπουκάλια, ψάχνουμε να αγοράσουμε που μας αρέσουν Μεγάλη προσοχή στην περιγραφή. Είδα συγκεκριμένα για το Άραν 10 θα το πω. Ε, και όχι σε ένα μαγαζί, όχι σε μία κάβα, αλλά σε πολλές. Είδα περιγραφή η οποία δεν αρμόζει καθόλου με το Άραν 10. Δυστυχώς για όλους τους νέους οι οποίοι τώρα ξεκινάνε βλέποντας αυτή την περιγραφή που αναγράφουν ορισμένα μαγαζιά σίγουρα δεν θα του κινήσει όχι απλά το ενδιαφέρον, αλλά δεν θα εντυπωσιαστούν κιόλα από ένα εξαιρετικό value for money mold, όπω είναι το r 10 Είναι δυστυχώ, είναι δυστύχημα και για τα ίδια τα μαγαζιά αυτό. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει, δεν με απασχολεί, απλά το αναφέρω. Οπότε όσοι από εσά τώρα ξεκινάτε το ταξίδι σας στα Molt ή δεν έχετε δοκιμάσει κάποια Molt και βλέπετε κάποια περιγραφή σε μία κάβα, να είστε πολύ καχύποπτοι για αυτή την περιγραφή που αναγράφει. Μεγάλη προσοχή. Πάμε λοιπόν κατευθείαν στη δοκιμή. Έχει καθίσει το ποτήρι τουλάχιστον μισή ώρα. Τουλάχιστον μισή ώρα. Ε, πάμε κατευθείαν να το μυρίσουμε. Δεν του έχω ρίξει καθόλου νερό. Όπως είπαμε η απόσταξη έχει γίνει στους 57,9. Είναι πάρα πολύ δυνατό. Είναι μη ψυχρής φίλτρανσης. Είναι original cask strength. Είναι το κλασικό δυνατό δεκάρι της Λαφρόικ, να το πούμε, να το ξαναπούμε. Σε όσους τους αρέσουν τα Λαφρόικ, με αυτό θα ξετρελαθούν. Είναι ακριβό, είναι ακριβό το αν, θα, το αν ταξίζει τα χρήματά του ή όχι, αυτό θα το αποφασίσετε εσείς οι ίδιοι. Δεν μπορώ να σας πω κάτι πάνω σε αυτό, εφόσον είναι αρκετά ακριβό. Πάρα πολύ δυνατό στη μύτη. Σου δείχνει πραγματικά κάποια στοιχεία από αυτό που είναι. Ιώδιο, καπνισμένο ξύλο, μπαρουτιασμένο να το πούμε στα λαϊκά. Ε κλασική γεύση της Λαφρόικ, κλασική γεύση της Λαφρόικ, να το πω εδώ πέρα, έχει την κλασική μύτη της Λαφρόικ, μόνο που είναι σε μεγαλύτερη ένταση, διότι είναι natural cask strength. Πάρα πολύ ιόδιο, όχι τόσο πάρα πολύ που να σε εξετρελάνει, πάρα πολύ δυνατό, είναι... Σήμερα θα με δείτε να χαμογελάω. Είναι το αγαπημένο μου καπνιστό. Γενικότερα, η Λαφρόικ είναι το... το αποστακτήριο με το αγαπημένο μου καπνιστό, μην κρύβομαι. Μ' αρέσει πάρα πολύ το και το quarter cask, το οποίο θα βρείτε κάτω στην περιγραφή. Το οποίο είναι μια αξιόλογη και value for money η άγορα. Κλασική γεύση της Λαφρόικ, βανίλισμα, γεύση του ξύλου, του καπνιστού ξύλου, του παρουτιασμένου ξύλου, με την κλασική γεύση της Λαφρόικ, με τη βανίλια, με την καραμέλα που έχει, αλάτι, ιόδιο, πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ έντονο, πάρα πολύ μοναδικό μοναδικό σε όσου του αρέσουν τα το λαφρό και αυτό πρέπει κάποια στιγμή να το δοκιμάσουν. Εγώ έκανα πάρα πολλά χρόνια υπομονή για να το δοκιμάσω. Δεν το έχω ξαναδοκιμάσει. Ανήκει πλέον. Θέλω να το έχω συνέχεια στην κάβα μου, στα αγαπημένα μου. Αν δείτε κάπου εδώ πέρα τον κάμεραμαν να πέφτει, να ξέρετε, Είναι λόγω τιμή. Πανέμορφο, πάρα πολύ έντονο. Πάμε κατευθείαν στη γεύση χωρί την προσθήκη νερού. Πραγματικά, χωρίς παρεξήγηση τουλάχιστον για μένα, αλλά τι να συγκριθεί μαζί του. Πραγματικά, τι να συγκριθεί μαζί του. Τι να συγκριθεί μαζί του απλά. Λοιπόν, στοιχεία μαύρης γλυκιάς σοκολάτας, χωρίς την προσθήκη νερού το τονίζω. Καραμέλα, αλάτι, ιόδιο. Ο καπνός είναι στο ζενίθ. Σε ακολουθεί κατά όλη τη διάρκεια. Πάρα πολύ μεγάλο μακρύ τελείωμα. Πάρα πολύ μεγάλο μακρύ τελείωμα. Πραγματικά το τελείωμά του είναι εξαιρετικά μακρύ. Είναι πάρα πολύ έντονο η κλασική γεύση της Λαφρόικ πιο ολοκληρωμένη, πιο ολοκληρωμένη, καπνός, ιόδιο, η γεύση του καπνιστού ξύλου, το ξύλο που έχει καπνιστεί, καραμέλα, μαύρη σοκολάτα και όλο αυτό διαρκεί πάρα μα πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ έντονο. Είναι πάρα πολύ έντονο. Πραγματικά, αν το δοκιμάσεις δύσκολα μπορεί κάποιος να σταματήσει να χαμογελάει για αυτό που σου προσφέρει, από αυτό που σου προσφέρει μάλλον, Δεύτερη γεύση σκέτο, θα του προσθέσω ίσως μία ελάχιστη σταγόνα νερό, διότι πριν που το δοκίμασα με κάποιες σταγόνες νερού, δεν εισέπρατα τόσο τη σοκολάτα που εισπράττω. Πάρα πολύ έντονο λαφρόικ, η ποιότητά του είναι ό,τι καλύτερο σε λαφρόικ το έχω δοκιμάσει είναι πάρα πολύ ποιοτικά ανώτερο από κάθε τι καπνιστό που έχω δοκιμάσει έως τώρα είναι κλάσεις μίλια μπροστά μου αρέσουν πάρα πολύ τα λαφρόικ όπως καταλαβαίνετε μιλάμε για μεγάλη ποιότητα μιλάμε πραγματικά για μεγάλη ποιότητα για μεγάλη ένταση και συγκίνηση που σου προσφέρει και χαρά. Δεύτερη γεύση, πανέμορφο, ανοίγει όλο και περισσότερο. Δεύτερη γεύση. και μόνο για τις ανάγκες του βίντεο θα προσθέσω ελάχιστο νερό μία σταγόνα, ίσως ελάχιστο ακόμα πάρα πολύ έντονο, λαφρό και γεμάτο μεστό με μακρύ τελείωμα γλυκιά, μαύρη σοκολάτα, με καπνό, με ξύλο, με βανίλια, με ιόδιο, με αλάτι. Όλο αυτό μαζί, τίποτα δεν υπερβαίνει παραπάνω. Δεν είναι ούτε πολύ αλατόδες, ούτε πολύ γλυκό, όμως είναι εξαιρετικά τέλειο, ποιοτικό, ισορροπημένο και παράλληλα πάρα μα πάρα πολύ έντονο. Είναι πραγματικά το λαφρόικ είναι πραγματικά το Λαφρόικ όπως θα ήθελε κανείς στη μέγιστη δυνατή του μορφή να είναι όπως θα περίμενε κανείς να είναι είναι πραγματικά πανέμορφο εξαιρετικότατο το καλύτερο καπνιστό που έχω δοκιμάσει έως τώρα πρώτη γεύση πριν το βαθμολογήσω τα πιο λίγο νεράκι Να το καταλάβω καλύτερα. Στη μύτη ανοίγει. Έρχονται και κάποια κόκκινα φρούτα στο προσκήνιο. στοιχεία του βαριού περισσότερο, εσπεριδοειδή. Ο καπνός έχει υποχωρήσει λίγο, αλλά όχι πολύ. Προσωπικά το προτιμώ σκέτο. Γούστα είναι αυτά. Αξίζει να το δοκιμάσετε όμως και με νερό. Στοιχεία του βαριού περισσότερα, Βανίλια, κλασική γεύση της λαφρό, καπνός, όλα αυτά υπάρχουν. Ας του δώσουμε ένα λεπτό να δέσει ξανά. Πραγματικά η ποιότητα είναι στα ύψη. Εδώ πέρα μιλάμε για κάτι εξαιρετικά ποιοτικό. Δεν μπορώ να πω ότι είναι value for money, διότι το κόστος του είναι αρκετά υψηλό. Είναι αρκετά υψηλό. Μιλάμε για Original Cask Strength Lafroic. Καταλαβαίνετε κι εσείς ότι είναι ό,τι περιμένεις και στην τιμή και στην ποιότητα και σε αυτό που σου προσφέρει. Δεύτερη γεύση πριν το βαθμολογήσω. όσο κάθεται με την προσθήκη νερού ανοίγει όλο και περισσότερο Πληροφορίες του βαριού, πάρα πολύ όμορφες, κλασική γεύση της Λαφρόικ, κόκκινα φρούτα, βανίλισμα, αλάτι, ιόδιο, καπνός, καπνισμένο ξύλο. Πραγματικά τε, κάθε φορά που δοκιμάζεις είναι το αλάτι μου έρχεται ακόμα. Πώς είναι όταν τρως κάτι πάρα πολύ αλατισμένο και σου στα χείλη μετά. Ακριβώς αυτό το πράγμα. Πάρα πολύ όμορφο, μην το τραβήξω άλλο το βίντεο και σας κουράζω πραγματικά κατά τη γνώμη μου αξίζει τα χρήματά του αξίζει τα χρήματά του είναι πολλά τα χρήματα στις δύσκολες μέρες που περνάμε το καταλαβαίνω όμως τα αξίζει τα χρήματά του όποιος έχει τη δυνατότητα να πλησιάσει αυτή τη... αυτό το range ας κάνει μια δοκιμή και δεν θα απογοητευτεί καθόλου αν και φώσουν του αρέσουν τα καπνιστά και τα λαφρόικ τα έντονα καπνιστά και τα λαφρόικ. Αυτά από μένα. Μιλάμε για το αγαπημένο μου. Η βαθμολογία μου γι' αυτό είναι 95. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Αυτά από μένα. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε ένα like, στηρίχτε την προσπάθειά μας, κάντε και εγγραφή στο κανάλι να μας στηρίξετε και ως το επόμενο βίντεο, γεια σας.